στις μέρες μας, γνωρίζουμε ότι όταν λύγει το συμβόλαιο ενός παίχτη με μια ομάδα, τότε είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του. Κάτι το οποίο είναι λογικό, δεδομένο και αυτονόητο στις μέρες μας. Όπως επίσης, εδώ και αρκετά χρόνια είμαστε πια εξοικειωμένοι ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες έχουν αρκετούς ξένους παίχτες στη σύνθεσή τους. Τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι όμως, καθώς οι παίχτες κάποτε ήταν δέσμοι των ομάδων τους, όπως επίσης και οι ευρωπαϊκές ομάδες είχαν πολύ περιορισμένο αριθμό ξένων στη σύνθεσή τους. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πως μια δικαστική απόφαση στις 15 Δεκεμβρίου του 1995, η οποία έμεινε στην ιστορία ως νόμος Μποσμάν, άλλαξε για πάντα τον αθλητικό χάρτη, αλλά και ποιος ήταν ο Βέλγος ποδοσφαιριστής, ο Ζαν Μάρκ Μποσμάν, ο οποίος έκανε τις δικαστικές διαμάχες για να δικαιωθεί. Ο Βέλγος ποδοσφαιριστής Ζαν Μάρκ Μποσμάν τη σεζόν 1989-90 ήταν παίκτης της βελγικής Λιέγης και το καλοκαίρι του 1990 το συμβόλαιό του έληξε. Η ομάδα της Λιέγης του προσέφερε νέο συμβόλαιο αλλά με σημαντικά μειωμένες αποδοχές και η επιθυμία του παίκτη ήταν να αλλάξει σύλλογο και να μεταγραφεί στην γαλλική ομάδα Δουνκέρκη. Το ποσό όμως που ζήτησε η Λιέγη δεν ήταν διατεθειμένη να το δώσει η Δουνκέρκη με αποτέλεσμα να μην γίνει μεταγραφή. Ο Ζαν Μάρκ Μποσμάν αποφάσισε να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο με δύο αιτήματα. Πρώτον, την κατάργηση των κανονισμών της Βελγικής Ομοσπονδίας και της UEFA, όπου η Λιέγη μπορούσε να διεκδικήσει αποζημίωση μεταβίβασης μετά την λήξη της σύμβασης. Δεύτερον, την κατάργηση του κανονισμού που εμπόδιζε τους ευρωπαϊκούς συλλόγους να έχουν στις ομάδες τους περισσότερους από τρεις ξένους παίκτες υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα από μια πολύχρονη και σκληρή δικαστική διαμάχη, ο Μποσμάν κέρδισε την υπόθεση στις 15 Δεκεμβρίου 1995. Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το υπάρχον σύστημα μεταγραφών παρεμποδίζει την ελευθερία μετακίνησης των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 39 της Συνθήκης της Ρώμης του 1957. Στον Μποσμάν, όπως και σε όλους τους αθλητές, επιτράπηκε να διαπραγματεύονται και να μετεγράφονται ελεύθερα με τη λήξη του συμβολίου τους σε οποιαδήποτε σύλλογο επιθυμούσαν. Επίσης, θα έχουν το δικαίωμα να υπογράψουν προσύμφωνο με άλλο σωματείο μέχρι και 6 μήνες πριν από τη λήξη του συμβολίου τους. Επίσης, ο κανονισμός Μποσμάν επέβαλε στις Εθνικές Ομοσπονδίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην UEFA να προσαρμόσουν τους κανονισμούς τους σχετικά με τους ξένους παίκτες ώστε να μην αντίκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ωστότε, οι ομοσπονδίες είχαν θεσπίσει ανώτατο όριο ξένων παικτών ανά σύλλογο. Πλέον, οι ομάδες που ανήκαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούσαν να έχουν απεριόριστο αριθμό παικτών που ανήκαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι λεγόμενοι κοινοτικοί παίκτες, και περιορισμένο αριθμό παικτών που δεν ανήκαν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η UEFA επέτρεπε στις ομάδες που μετείχαν στις διοργανώσεις της, δηλαδή το Champions League, το Κύπελλο Κυπελλούχων και το Κύπελλο UEFA, τρεις στο πολύ αλλοδαπούς παίκτες. Μετά την απόφαση Μποσμάν, ο περιορισμός αυτός δεν αφορούσε πλέον τους κοινοτικούς, αλλά τους μη κοινοτικούς παίκτες. Ο κανονισμός αυτός αφορούσε όλα τα αθλήματα και ο χάρτης του ομαδικού αθλητισμού θα άλλαζε για πάντα. Το θετικό αυτής της απόφασης είναι η ελευθερία επιλογής των παικτών με την λήξη του συμβολαίου τους να αποφασίσουν το μέλλον της καριέρας τους. Από την άλλη, το αρνητικό είναι ότι όταν οι μεγαλύτερες ομάδες μιας χώρας έχουν υπερβολικά μεγάλο αριθμό μη ντόπιων παικτών, ίσως να είναι εμπόδιο να αναδειχθούν νέα ταλέντα που θα ενισχύουν την εθνική ομάδα κάθε χώρας. Η κάθε διοργανώτρια αρχή κάνει προσπάθειες να λύσει αυτό το ζήτημα, όπως παραδείγματος χάρη με επιβολή συγκεκριμένου αριθμού γηγενών παικτών που θα πρέπει να έχει κάθε ομάδα. Τι απέγινε όμως ο Ζαν Μάρκ Μποσμάν? Η υπόθεση αυτή κόστισε αρκετά στον Μποσμάν ψυχολογικά, οικονομικά αλλά και στην ίδια του την καριέρα.
Η προσφυγή του στα δικαστήρια το 1990 είχε ως αποτέλεσμα ο σύλλογός του Ιλιέγη να τον διώξει και να τον αποβάλει η Βελγική Ομοσπονδία. Ενώ η δίκη ήταν σε εξέλιξη, ο Μποσμάν έπαιξε την επόμενη σεζόν στον σύλλογο δεύτερης κατηγορίας του γαλλικού πρωταθλήματος, Σεντ Κουεντίν. Το 1992, καθώς ήταν ανεπιθύμητος από τις ευρωπαϊκές ομάδες, αγωνίστηκε στην ομάδα Σεντ Ντενίς στο νησί Ρεϊνιόν στον Ινδικό ωκεανό, το οποίο ανήκει στη Γαλλία. Τη σεζόν 1993 έως 1995 αγωνίστηκε στην Βελγική Ολυμπίκ Σαρλερουά. Μετά την δικαστική απόφαση, αγωνίστηκε για ένα χρόνο σε ομάδα χαμηλής κατηγορίας του Βελγίου, τη Σεβιζέ, και το 1996 αποσύρθηκε από τα γήπεδα. Η αποζημίωση που κέρδισε από τα δικαστήρια δαπανήθηκε σε μεγάλο βαθμό σε νομικές αμοιβές που τελικά τον οδήγησαν σε πτώχευση. Επιπλέον, ο γάμος του έληξε κατά τη διάρκεια των δικαστικών μαχών. Κάποια από τα χρήματά του χάθηκαν επίσης λόγω κακής επένδυσης σε ειδική σειρά μπλουζών. Ο Μποσμάν ήλπιζε ότι οι παίκτες που επωφελήθηκαν από την απόφαση των δικαστηρίων θα τον υποστήριζαν αγοράζοντας ένα από τα μπλουζάκια του «Who's the Boss?». Πούλησε μόνο ένα στον γιο του δικηγόρου του. Ήλπιζε επίσης να παίξει έναν αγώνα ειδικής μνήας για την δικαστική νίκη, τελικά έπαιξε έναν αγώνα εναντίον της Λίλ μπροστά σε μόνο περίπου 2.000 θεατές. Για να καλύψει τα έξοδά του, αναγκάστηκε να πουλήσει το δεύτερο σπίτι του και την Porsche Carrera του. Αγωνίστηκε να βρει δουλειά μετά την απόφαση και κατέληξε να ζει με πρόνοια. Ως αποτέλεσμα των οικονομικών του δυσκολιών και του ισχυριζόμενου εξωστρακισμού του από τον κόσμο του ποδοσφαίρου, ο Μποσμάν έπεσε σε κατάθλιψη και επίσης πάλεψε με τον αλκοολισμό. Τον Απρίλιο του 2013, ο Μποσμάν καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή μετά από επίθεση τόσο στην φίλη του εκείνη την εποχή όσο και στην 15χρονη κόρη της, ως άρνηση της τότε κοπέλας του να του δώσει ένα αλκοολούχο ποτό το 2011. Αργότερα μειώθηκε σε κοινοφελή εργασία κατόπιν προσφυγής. Από το 2015, ο Μποσμάν, έχοντας δυσκολία να βρει εργασία, βασίζεται κυρίως σε οικονομική βοήθεια από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαιριστών.